Μία φοιτητική ομάδα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης κατάφερε για άλλη μία φορά να εντυπωσιάσει το κοινό της πόλης με το νέο της ηλεκτροκίνητο αγωνιστικό μονοθέσιο. Η Ήβη λοιπόν διαδέχθηκε την Ηλέκτρα, το προηγούμενο μονοθέσιο της ομάδας, και έχει ήδη τρέξει σε 3 αγώνες το περασμένο καλοκαίρι, κατακτώντας διεθνείς διακρίσεις. Είναι μια ομάδα φοιτητική, 35 φοιτητών, οι οποίοι κατασκεύασαν για δεύτερη συνεχή χρονιά το δεύτερο αγωνιστικό μονοθέσιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο, το οποίο θα δείτε σήμερα. Το αυτοκίνητο αυτό ολοκληρώθηκε η κατασκευή του το καλοκαίρι και αμέσως μετά συμμετείχε σε 3 αγώνες στο εξωτερικό. Τα πήγαμε αρκετά καλά, είναι η δεύτερη χρονιά μας και πλέον έχουμε ένα όχημα αξιόπιστο, το οποίο περνάει τους πολύ σκληρούς ελέγχους και κατεβαίνει στην πίστα και συμμετέχει στους αγώνες. Το μονοθέσιο αυτό είναι από τα λίγα που υπάρχουν στον κόσμο που έχουν κατασκευαστεί από φοιτητική ομάδα, ενώ μετέχει κανονικά σε αγώνες και μάλιστα με πολύ καλά αποτελέσματα. Η ομάδα μας κατάφερε να κάνει αυτή την αλλαγή μέσα σε μια χρονιά και να κατασκευάσει το αυτοκίνητο από την αρχή, κρατώντας κάποια χαρακτηριστικά και από το παλιό αυτοκίνητο, αλλά εισάγοντας και πολλά καινούρια. Πήγαμε πάρα πολύ καλά, πιστεύω. Ήταν η πρώτη χρονιά που η ομάδα μας συμμετείχε σε 3 σερί διαγωνισμούς μέσα σε ένα καλοκαίρι. Τις προηγούμενες χρονιές συμμετείχαμε από ένα διαγωνισμό σε κάθε καλοκαίρι, με επιτυχία κάθε φορά παρόλα αυτά. Φέτος πήγαμε στους 3 διαγωνισμούς της Ιταλίας, της Γερμανίας και της Ουγγαρίας, όπου πιστεύω ότι τα αποτελέσματα ήταν ικανοποιητικά. Η ομάδα με το δεύτερο μονοθέσιό της συμμετείχε στο διαγωνισμό της Ιταλίας ATA 2017, όπου διακρίθηκε στους 3 φιναλίστ στο αγώνισμα του Business Presentation, ενώ κατέλαβε την 6η θέση στο αγώνισμα του σχεδιασμού και του motocross. Ακολούθησε ο διαγωνισμός της Γερμανίας FSG 2017, όπου κατάφερε να ολοκληρώσει το πιο απαιτητικό αγώνισμα του διαγωνισμού, γεγονός που πέτυχαν μόνο 12 ομάδες από τις 35 που συμμετείχαν. Τέλος έλαβε μέρος στο διαγωνισμό της Ουγγαρίας PSH 2017, όπου κατέκτησε την 5η συνολικά θέση στα δυναμικά αγωνίσματα στην κατηγορία των ηλεκτροκίνητων μονοθεσίων. Τα υλικά μας είναι παραγγελίες από το εξωτερικό και είχαμε προβλήματα μέχρι και στην μεταφορά τους στην Ελλάδα. Περιμέναμε να μας έρθουν υλικά μέχρι και 1 με 1,5 μήνα. Μας βοηθάει το Πανεπιστήμιο, μας βοηθάει το Πολυτεχνική Σχολή, η Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής, μας βοηθάει το Ερευνητικό Κέντρο του Απιθύτα και μετά κυρίως τα χρήματά μας προέρχονται από ιδιωτικούς χορηγούς, όπου ανάλογα με το χρηματικό ποσό το οποίο μας δίνουν υπάρχουν διάφορες κατηγορίες χορηγών. Μετά από 3 διεθνείς διαγωνισμούς, η φοιτητική ομάδα του Αριστοτελείου εισήλθε στην παγκόσμια κατάταξη, καταλαμβάνοντας την 45η θέση ανάμεσα σε 130 ομάδες και έχει πλέον αναγνωριστεί επίσημα ως μια ανερχόμενη ομάδα με μεγάλη ισχύ και φυσικά πολλές προοπτικές.